Τώρα ας δούμε ένα περιστατικό που συνέβη το 1989, γιατί πολλοί δεν πιστεύουν στην ύπαρξη κολάσεως παραδείσου. Ένας άθεος, ο οποίος μελετούσε τις πλάκες της γης, ονόματι Αζακόφ, Ρώσος, στην καταγωγή, έκανε με το συνεργείο του μία γεώτρηση στα σύνορα Φιλανδίας-Σιβηρίας το 1989, 14.500 μέτρων, όταν έριξαν ένα μικρόφωνο να ακούσουν τα τριξίματα των πλακών της γης, διότι στα 14.500 χιλιόμετρα το τρυπάνι γύριζε σαν τρελό γύρω-γύρω, εις ένδειξη ότι βρήκε κενό. Και ό,τι φρίκης τι άκουσαν, φωνές κολλασμένων, και στο 17ο λεπτό, από ό,τι το εξέτασαν και μεγάλα κανάλια από την τηλεόραση, μας είπαν ότι ακούγονται σε όλη τη διάρκεια φωνές που φωνάζουν βοήθεια, και στο 17ο δευτερόλεπτο ακούγεται ελληνικά «Μη με χτυπάτε». Ας το ακούσουμε.